Λερναία ύδρα αποτελούν τα κυκλώματα που εξαπατούν πολίτες, ιδίως ηλικιωμένους, που αποτελούν τα εύκολα θύματα. Για κάθε μία συμμορία που εξαρθρώνεται, εμφανίζεται άλλη, με τα συνεχή κρούσματα να εντείνουν την αγωνία των πολιτών. Είμαι πάντα προσεκτικός. Δηλαδή, εγώ και η οικογένειά μου και όλοι μου. Βέβαια φοβάμαστε. Δηλαδή, για τα πράγματα όπως είναι τώρα, υπάρχει φόβο. Οι απατεώνες εμφανίζονται να γνωρίζουν πολλά πράγματα για τα θύματα, γι' αυτό και γίνονται πιστευτοί, όπως διαπιστώνουν οι αστυνομικοί που καταγράφουν τις καταγγελίες και προσπαθούν να βρεθούν ένα βήμα πιο μπροστά από τους επιτίδιους. Όπως έγινε με τη σύλληψη δύο ατόμων, η δράση των οποίων εξελίχθηκε σε μάστιγα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Μα αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι επαγγελματίες. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Φοβάται ο κόσμος, όλος ο κόσμος νομίζω τώρα. Κυριαρχεί απάτη. Φοβάστε, είστε επιφυλακτικός? Φοβάμαι στο σπίτι. Έξω δεν φοβάμαι, στο σπίτι φοβάμαι. Σας έχει πει κάτι? Προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, όχι. Αλλά στο σπίτι τρομερά επικίνδυνα σήμερα. Πώς λέτε τώρα, κύριο Πότε, σε παράθυρα το ίδιο κάνω και εγώ. Σήμερα όχι ημέρα, δυστυχώς. Πρόκειται για ένα 42χρονο και ένα 53χρονο που έπεσαν στα χέρια αστυνομικών την Τρίτη, αφού προηγουμένως εξαπάτησαν 7 ηλικιωμένους και αποπειράθηκαν να κάνουν το ίδιο σε άλλες 5 περιπτώσεις, όπου όμως τα θύματα αποδείχτηκαν πιο υποψιασμένα. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις παίρνουν, αλλά αυτός δεν πρέπει να τις παίρνει από τη λογική. Ζητάνε να πούμε ο αστυνομικός 10 χιλιάρια να αφήσει το γιο του και το χάβεται αυτός. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σε έξαρση βρίσκονται και οι τηλεφωνικές απάτες, με τους δράστες να προσποιούνται ακόμη και τους αστυνομικούς. Η ενημέρωση και η ψυχραιμία γλίτωσαν πολίτη από μεγάλη περιπέτεια όταν του τηλεφώνησαν προφανώς απατεώνες. Γιατί εγώ τη συγκεκριμένη ώρα ήμουν στη λαϊκή που μου λες, που μου περιγράφεις. Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω. Μετά δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα, με μία γυναίκα από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να τον ενημερώνει ότι τον καλεί από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Ο τετραπέρατος παραγωγός αγροτικών προϊόντων ζήτησε τα στοιχεία της δίθεν αστυνομικού, ενημερώνοντάς τη ότι κατευθύνεται προς το αστυνομικό μέγαρο, όταν εκείνη ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη. Όχι βέβαια. Τι λέω, πες μου τα στοιχεία σου, θα νερώνω στις ευρώ. Με λέει καλά, εντάξει, θα το πούμε. Το παρολίγον θύμα πέρασε στην αντεπίθεση, αναγκάζοντας την απατεώνησα να κλείσει το τηλέφωνο. Φοβήθηκε. Και έτσι λέω, πες μου το δικό σου όνομα και εγώ της λέω, μπορώ να βρω το δικό σου τηλέφωνο, να πας ώρα και στιγμή από αυτό που με πήρες. Άμα προσέχεις, σε πιάνει κανείς. Οι δύο απατεώνες που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Μηνώα Πεδιάδος είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περίπου 3.600 ευρώ από τα θύματά τους. Καμιά φορά μπορεί να είναι και αλήθεια, αλλά πολλές φορές είναι και ψέματα. Όχι οι γέροι μόνο ή αυτοί οι ανήμποροι, όλοι γενικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή την εποχή τώρα που ζούμε.